αυτονόητο από την τοπική αυτοδιοίκηση να βάλει πλάτη στην εθνική προσπάθεια για διαπραγμάτευση. Θέλω να πω ότι παρά κάποιες αρχικές αντιδράσεις και κορώνες της στιγμής, η πλειοψηφία των δημάρχων έβαλε πλάτη και βοήθησε σε αυτή την προσπάθεια. Και νομίζω ότι αυτή η νέα σχέση εμπιστοσύνης είναι ένα από τα συστατικά στοιχεία μιας νέας εποχής που πρέπει όλοι να βοηθήσουμε ώστε να ξεφύγουμε από την παλιά λογική των τοπικών κομματαρχών και των τοπικών πολιτευτών που λειτουργούσαν με κριτήριο το μικροκομματικό συμφέρον. Εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα κοινά. Στόχος μας πρέπει να είναι οι υπάρχοντες πόροι να διατεθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση για να έχουν το μέγιστο ανταποδοτικό όφελο στην τοπική οικονομία. Στόχος μας πρέπει να είναι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και με αυτή την έννοια νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε ένα τέλος στη λογική που κράτησε το προηγούμενο διάστημα και να εμπιστευτούμε τους τοπικούς άρχοντες και την τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι γιατί πάντα θα είναι καλύτερη σε σχέση με τους βουλευτές ή την κεντρική εξουσία, αλλά γιατί ελέγχονται από το λαό και από τις τοπικές κοινωνίες πολύ πιο άμεσα και σε πιο στενή βάση. Η λογική λοιπόν η οποία θέλω να σας καταθέσω ως βασικό πυρήνα της αντίληψής μας για τη μεγάλη μεταρρύθμιση τομή που ετοιμάζουμε, τη θεσμική τομή στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, με την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου, του Καλλικράτου, είναι να δοθεί η δυνατότητα των σχηματικών χώρων να κατευθυνθούν στους Δήμους και οι Δήμαρχοι και, και τα Δημοτικά Συμβούλια να έχουν τη δυνατότητα να κατανείμουν αυτούς τους χώρους καθόπως νομίζουν και να υπόκειται βέβαια στην κρίση των πολιτών και στον έλεγχο των πολιτών και ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να σπάσουμε το φράγμα της γραφειοκρατίας. Και παράλληλα, και εδώ είναι η ευθύνη της κεντρικής εξουσίας, να φύγουμε από τη λογική των μεγάλων έργων βιτρίνας και να πάμε στα πολλά μικρά και μεσαία έργα που θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες και θα δώσουν ανάση. Τέλος, θέλω να σας πω ότι είναι καλά τα νέα σε σχέση με το λογικό, εύλογο αίτημα που έχουμε καταθέσει εδώ και καιρός υπηρεσιών για την παράταση του ΕΣΠΑ. Είναι απολύτως εύλογο δεδομένου ότι δεν οφείλεται η αδυναμία στο ότι δεν είχαμε προετοιμαστεί εγκαίρως σε επίπεδο σχεδιασμού, αλλά στο ότι τους 6 μήνες όπου βρισκόμασταν σε μια διαδικασία σκληρής διαπραγμάτευσης σε συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας, δεν είχαμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται σύντομα. Βεβαίως, αντιλαμβανόμαστε ότι και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήταν εύκολο να δοθεί εξαίρεση ειδικά για την Ελλάδα, διότι έπρεπε να αντιμετωπιστεί κεντρικά το θέμα αυτό και άλλες χώρες την παράθεση. Εν τότε νομίζω ότι αυτό το εύλογο αίτημα και μετά την επίτευξη της συμφωνίας θα αντιμετωπιστεί με θετικό τρόπο. Είμαι εξαιρετικά αισιόδοξο, κυρίως γιατί είναι, όπως σας είπα, απολύτως εύλογο και λογικό, αλλά και γιατί εκτιμώ ότι πλέον η αναγκαιότητα η Ελλάδα να ξεπεράσει την κρίση δεν αφορά μονάχα το σχεδιασμό της εκάστοτε κυβέρνησης εδώ, δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα. Το στοίχημα του να περάσουμε την κρίση αφορά την ίδια την ύπαρξη της Ευρώπης. Λοιπόν, διότι εάν η κρίση ανακυκλωθεί, δεν θα είναι μόνο οικονομική, θα είναι μια βαθιά πολιτική κρίση για την Ευρώπη. Με αυτή την έννοια θεωρώ πως το επόμενο διάστημα το πιστόλι θα βγει από τον κρόταφο και θα μπει στα φυγάρια
και θα έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε με μεγαλύτερη άνεση τα επόμενα βήματα, αρκεί και εμείς να ξεπεράσουμε τις παθογένειες, τις χρόνιες παθογένειες του πολιτικού συστήματος και να κοιτάξουμε με την ίδια αποφασιστικότητα που δώσαμε τη μάχη με τους έξω, να δώσουμε τη μάχη εδώ μέσα με τα μεγάλα προβλήματα αλλά και με τα μεγάλα συμφέροντα που μας κρατάνε στάσιμους. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μου δίνετε να ευχηθώ σε εσάς και κυρίως να σας ζητήσω να μου εκθέσετε τα προβλήματα, τις σκέψεις σας, τις προτεραιότητες ή τα περισσότερα να ακούσω. Και να σας ευχαριστήσω βέβαια, γιατί όλο αυτό το διάστημα δίνεται μάχες για να αντιμετωπίζετε σε κρίσιμες συνθήκες, τις δυσκολίες, σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, που πάντοτε τα προβλήματα είναι σε μεγαλύτερη ένταση και τα κύματα που δέχεστε εσείς ως κυματογράφτες είναι μεγαλύτερα από αυτά που έρχονται σε εμάς στην